Καλώς ήρθατε φίλοι μου σε ένα από τα ιστορικότερα και βασιλικότερα χωριά της αρχαίας Ελλάδος. Ναι, ναι, καλά ακούτε. Ιστορικότερα και βασιλικότερα χωριά. Το Τρίκαστρο φίλοι μου, το Τρίκαστρο του νομού Πρεβέζης. Θα μου πείτε γιατί ρε Χρήστο ήταν βασιλικό χωριό. Τι το παραπάνω είχε. Αυτό που είχε το συγκεκριμένο χωριό είναι ότι είναι ίσως από τα μοναδικά χωριά της Ελλάδος όπου κατά την αρχαιότητα έμενε ο βασιλιάς Σπύρος, φίλοι μου. Ναι, ναι. Κάπου το 300-400 π.Χ. Πα, περίπου τώρα. Μπορεί να κάνω και λάθος, Συγχωρέστε με. Δεν έχω γκουγκλάρει να δω κάτι. Πάντως πραγματικά είναι ένα από τα ιστορικότερα και βασιλικότερα χωριά. Και πιο συγκεκριμένα ήταν το εξοχικό του βασιλιά Πύρου. Ο βασιλιάς της Ηπείρου, φίλοι μου. Ναι. Γιατί εκείνη την εποχή είχε βασιλιά η Ελλάδα. Και δεν είναι τυχαίο που ήταν εδώ. Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου. Μεγάλη χάρη του. Ο δρόμος που πηγαίνω σε βγάζει μάλλον, αν τον ακολουθήσεις, όπως μπορείτε να διαβάσετε, στην αρχαία Πανδοσία Ακρόπολη και στον Ιερό Ναό, ναι, του προφήτη Ηλία. Και φυσικά στο φαράγγι του Αχαίροντα. Έχω ξανάρθει παλαιότερα. Πολύ ωραίο μέρος. Άγρια ομορφιά, Εξάλλου μπορείτε να πάρετε μία μικρή γεύση. Δεν ξέρω αν θα το βγάλω όλο σήμερα. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι και το δόστρωμα, να πούμε την αλήθεια. Βλάω. Όλο χωματοπετρόδρομος είναι, το ξέρετε. Αλλά λόγω των βροχών, σε κάποια σημεία μην έχει λάσπες και την κάτσαμε. Τρίκαστρο, φίλοι μου, το οποίο κρίμα, αλλά πια είναι ένα ερημωμένο χωριό. Δυστυχώς. Δεν ξέρω να σας πω με τα βεβαιότητα εάν έχει και μόνιμους κατοίκους πια. Κάτι που φοβάμαι ότι δεν έχει. Κάτσε τουλάχιστον να σας πάω λίγο μέχρι πιο πάνω όπου παλιά σπίτια. Παλιά εγκαταλελειμμένα όλα, φίλοι μου. Να και μια αποδυσάβρα. Ένας τυφλίτης δηλαδή. Πέρασε μπροστά μου. Ελπίζω να το είδατε. Όπως μπορεί. Στο καλό σου. Κάτι μου ήρθε στο πόδι. Απότομα. Όπως μπορείτε να δείτε, εδώ που είμαι, μόνο εγώ και τα άγρια ζώα είμαστε. 25 Ιουνίου, φίλοι μου, 2023, ημέρα εκλογών. Ακριβώς από κάτω σας είναι το φαράγγι του Αχαίροντα. Έχει μια μεγάλη ανηφόρα να διανύσεις, την οποία εγώ δεν θα την κάνω τώρα, άστο καλύτερα. Απολαύστε θέα, τίποτα άλλο.
να κοιτάς και να χάνεσαι. Αυτά φίλοι μου, sorry που δεν σας πάω μέχρι πάνω. Αλλά άστο, ας φυλάω τα ρούχα μου. Και μέχρι εδώ που ήρθα πιστεύω ήταν αρκετά καλά. Μην έχετε παράπονο. Τα μόνα που μείνανε είναι μετρημένα μερικά κτίρια για να μας θυμίζουν το ένδοξο παρελθόν αυτού του μοναδικού βασιλικού ιστορικού χωριού, του Τρίκαστρου φίλοι μου. Μπροστά σας μπορείτε να δείτε και το δημοτικό σχολείο που από ό,τι βλέπω είναι ρημαγμένο, εγκαταλελειμμένο. Ο ιερός ναός, ο κεντρικός δηλαδή ιερός ναός του χωριού, ο οποίος έχει και ταμπέλα. Να σας πω και ποιος είναι. Α, είναι αφιερωμένο στην κίνηση της Θεοτόκου. Φυσικά και θα είναι κλειστός. Ας κάνουμε όμως μια δοκιμή. Ναι, εννοείται. Κρίμα. Και λογικά το κτίριο που είναι εδώ δίπλα μας πρέπει να είναι το παλιό κοινοτικό γραφείο, που να υποθέσω ότι κάποτε θα λειτουργούσε και σαν αγροτικό ιατρείο. Αυτά φίλοι μου. Εδώ βρίσκομαι στην κεντρική πλατεία του ιστορικού Τρίκαστρου Πρεβέζης. Και μπροστά σας το παλιό καφέ παντοπολίων εκείνης της εποχής, το οποίο γράφει και όνομα Ευάγγελου Πάτσι. Αχ, πραγματικά κρίμα. Απέναντι δεν ξέρω αν φαίνεται που είναι η κορυφή του βουνού ακριβώς από κάτω. Πρέπει να είναι και το χωριό της Βρυσούλας. Ακριβώς στην κορυφογραμμή που βλέπετε κάποτε ήταν τα τείχη που είχε φτιάξει ο βασιλιάς Σπύρος. Α, και εδώ έχει μια ταμπέλα. Κρεοπαντοπολίων Γεώργιος Εφ Πάτσης, αριθμός αδείας που όπου 1966. Αυτά μείναν φίλοι μου. Α, και μερικά διάσπαρτα σπίτια εδώ και εκεί. Κρίμα. Ένα κομμάτι της Ελλάδας χάνεται μαζί με την ιστορία της, όσο εγκαταλείπονται αυτά τα μοναδικά ιστορικά χωριά. Αυτά φίλοι μου από το ιστορικό χωριό του Τρίκαστρου Πρεβέζης, το βασιλικό αυτό χωριό. Τον τόπο αναψυχής του βασιλιά Πύρου. Πάντως για μένα τα συναισθήματα, να ξέρετε, είναι ανάμεικτα. Δεν μπορώ να σας πω έχω χάρη. Και γι' αυτό δεν μπορώ να σας πω μέχρι το επόμενο βίντεο γεια σας. Γιατί εντάξει, με λυπεί αυτή η κατάσταση, αλήθεια σας λέω. Αλλά είναι αναγκαίο για να κλείσω το βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο φίλοι μου, να είστε όλοι καλά. Γεια σας!